Τέλος, με έχουμε τον κύριο Μανιό στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα, κύριε Μανιέ. Καλημέρα, τι κάνετε? Ωραία, μια χαρά. Εσείς πώς είστε? Καλά. Λοιπόν, είχαμε χθες τη συζήτηση στη Βουλή για την απλή αναλογική, το θέμα για τον εκλογικό νόμο. Κάποιοι λένε για ήττα του Αλέξη Τσίπρα και της κυβέρνησης. Εσείς πώς το σχολιάζετε? Εντάξει. Αν μια κυβέρνηση έχει 153 βουλευτές και παίρνει 179 και αυτό είναι ήττα, δεν ξέρω. Ο καθένας πια έχουμε φτάσει σε ένα στάδιο τέτοιου άκρατου υποκειμενισμού που μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε. Εγώ θα σας κάνω μόνο μια παρατήρηση. Βγήκε αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης, μίλησε. Βγήκε μετά ο Πρωθυπουργός, μίλησε. Είναι πρώτη φορά, 15 μήνες που είμαι εγώ στη Βουλή, που δεν χρησιμοποιείται το δυνατότητα της δευτερολογίας ένας αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης, κάτι που η κυρία Γεννηματά που νόμιζε ότι στήχτηκε, το έκανε. Εσείς τι συμπέρασμα βγάλατε από αυτό? Σε όλα αυτά που υποτίθεται, σε τίποτα δεν μπορούσε να απαντήσει ο κ. Μητσοτάκης. Αλλά δεν έχει σημασία. Αυτό είναι οι εντυπώσεις, ας πούμε. Είναι η ουσία, δεν είναι οι εντυπώσεις. Κύριε Μανιέ, μια κυβέρνηση με 153, άμα παίρνει 179, έχει χάσει. Αυτός που έχει χάσει είναι η δυνατότητα να εκφραστεί ο λαός κάποτε και να είναι περίπου, γιατί ισότιμη ψήφος δεν μπορεί να είναι και με... Αλλά όχι αυτές οι εκλογές οι μεθεπόμενες. Θα γίνουν χωρίς μπόνους. Επιτέλους θα αρχίσει κάποια στιγμή να μπαίνουμε κι εμείς σε μια ευρωπαϊκή πορεία. Ήττα για την κυβέρνηση θεωρείται από τη στιγμή που ξεκίνησαν με 200 σίγουρους, μετά είχαμε... Πώς ξεκίνησε, μα συγγνώμη. 197. Ακούστε κάτι. Από το Μαξίμου έγιναν οι διαρροές. Δεν έγιναν του Μαξίμου διαρροές. Αυτό ήταν... το παιχνίδι που το απάντησε και ο Βούτσης και ο Πρωθυπουργός της Νέα Δημοκρατία. Παίξανε πάνω σε ένα παιχνίδι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τα έχει βρει με τη Χρυσή Αυγή αυτό το τόσο εύκολο πράγμα και άρα μετράγαμε 197. Καλά, εχθές το βράδυ στη Βουλή παίξατε το παιχνίδι με τον μπαλάκι της Χρυσής Αυγής, εδώ που τα λέμε, πάνω από 2 ώρες. Πετούσε το ένα κόμμα το μπαλάκι της Χρυσής Αυγής στο άλλο. Η Νέα Δημοκρατία σε εσάς, εσείς στη Νέα Δημοκρατία. Αφού είδε ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα επάνω σε αυτό που έλεγε, δηλαδή φαντάζεστε τι θα γινόταν να είχε μείνει η Χρυσή Αυγή, αν είναι δυνατόν η Χρυσή Αυγή να μείνει και να ψηφίσει απλή αναλογική. Η Χρυσή Αυγή είναι ένα κόμμα των αφεντικών, των αστών, και κάνει ό,τι του λέει τα αφεντικά του. Και μία στο εκατομμύριο δεν θα ψήφιζε. Αλλά μπάσε το για όσους είναι αδαείς. Φαντάζεσαι τι θα γινόταν χθες το βράδυ να είχε μείνει η Χρυσή Αυγή και να ψήφιζε αυτό το νόμο που εμείς προωθήσαμε, τι θα με ρωτάγατε σήμερα? Φανταστείτε τι θα με ρωτάγατε. Θα μπορούσαμε όμως να ρωτήσουμε ότι δεν καταφέρατε να συγκεντρώσετε τους ψήφους της αριστεράς, αφού πάγει ο αίτημά της είναι η απλή αναλογική και τουλάχιστον οι δυνάμεις της κέντρο-αριστεράς, ΠΑΣΟΚ. Το ΚΚΕ, εκτός από το κατόφλι το 3%, τα ψήφισε τα άλλα. Έχετε υπόψη σας από πολλούς νόμους που έχει κατεβάσει ο ΣΥΡΙΖΑ 15-17 μήνες τώρα και να έχει ψηφίσει το ΚΚΕ? Εγώ προσπαθώ να θυμηθώ και δεν θυμάμαι κανένα. Ίσως κάποιο άρθρο σε κάποιο νόμο. Την ουσία την ψήφισε το ΚΚΕ. Και έκανε την κριτική του κ. Κουτσούμπας, ο γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος. Μας τα είπε χοντρά, η άποψή του είναι αυτή, δικαίωμά του, αλλά την απλή αναλογική την ψήφισε. Όποιος δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει τον πόνους. Ο κ. Σκανδαλίδης είπε πολύ ωραία θεωρητικά πράγματα. Ήταν υπουργός που είχε κάνει τον πόνους 40 έδρες. Και ήρθε στη συνέχεια η Νέα Δημοκρατία και το έκανε 50. Έπρεπε να έρθει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ και να το κάνει 70 τον πόνους, για να είμαστε σαν κι αυτούς. Αλλά έχουμε διαφορές, δεν είμαστε κι αυτούς. Μάλιστα. Έχετε δει κόμμα να ψηφίζει νόμο ο οποίος του δείχνει ότι και πρώτο να είναι συνέχεια δεν μπορεί να κυβερνήσει μόνο του? Ποιο κόμμα θα πάρει 46-47% 48 πλέον για να κυβερνήσει με απλή αναλογική? Κανένα. Επομένως
αντί να χειροκροτεί, καλά ο κόσμος το χειροκροτεί, αλλά αντί να χειροκροτούν ότι λέει και ένα κόμμα που είπε πάει στο διάλογο η δικιά μου η πρωτοκαθεδρία, ας βρούμε έναν τρόπο να συνεννοιόμαστε. Τα κόμματα των Πασό και των Ποτάμι όλο τον χρόνο έλεγε να γίνει συγκυβέρνηση. Πώς θα γίνει συγκυβέρνηση μετά τις εκλογές? Πριν τις εκλογές, με την ψήφο ο κόσμος δείχνει προς αφού πρέπει να στραφεί ποιο θα είναι το πρώτο κόμμα. Ποια είναι η βασική επιλογή της κοινωνίας. Μάλιστα. Να έρθουμε σε κάποια θέματα τοπικού ενδιαφέροντος τώρα, κύριε Μανιέ, και θα ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με το φράγμα του Τσικαλαριού. Μιλούσαμε πριν λίγο με τον συνάδελφό στο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιάννη Βρούτσι, ο οποίος έχει καταθέσει μια ερώτηση προς τον αρμόδιο υπουργό και ρωτά γιατί καθυστερούν οι εργασίες κατασκευής του έργου. Γιατί καθυστερούν οι εργασίες? Καλά, έχουν βαθύ να μας τρελάνε και ο συγχωριανός μου, ο κύριος Βρούτσις και όλοι. Πότε είχε αρχίσει, είχε εγκριθεί το πράγμα του Τσικαλαριού? Τι το άφησαν στην πάντα? Εγώ θυμάμαι ότι είχε εγκατασταθεί και κάποιος μηχανικός και έκανε μετρήσεις για το έργο πριν από λίγα χρόνια. Είχε πάει ο μηχανικός και έκανε κάτι μετρήσεις χωρίς να έχει τελειώσει ούτε η καταγραφή, το πλησιολόγιο των κατοίκων, ούτε η αποζημίωση. Τώρα ολοκληρώνονται οι αποζημίωσεις. Ναι, δηλαδή το έργο συνεχίζεται, διότι συγγνώμη, να σας πω κάτι. Διότι πριν από ένα χρόνο περίπου, μία αντιπροσωπή από την Άξο είχε επισκεφθεί τον κύριο Αποστόλου, ο οποίος είχε πει ότι το έργο έχει σταματήσει και δεν υπάρχει πια η χρηματοδότηση από το Αλέξανδρο Μπαλτατζής. Περνάει γέφυρα, περνάει γέφυρα. Δηλαδή, αν η κυβέρνηση δεν το ήθελε, θα έλεγε με συγχωρείτε, με φύγει τις προηγούμενες, χαθήκαν τα λεφτά να δούμε αν μπορούμε να το βάλουμε. Ναι. Και όμως το πέρασε γέφυρα. Και μάλιστα προχθές είχαμε πάει στον κύριο Αποστόλου, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου. Ναι. Νομίζω ήταν κι άλλος ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θυμάμαι, θα σας γελάσω. Ναι, ναι. Και θέσαμε αυτό το ερώτημα, διότι δεν φαινόταν στον πίνακα των έργων. Ακριβώς. Και μας εξήγησε ο Υπουργός ότι έχει τελειώσει η διαδικασία, ήρθε ένας αρμόδιος υπάλληλος εκεί στο παρουσία του κ. Χατζημάκου και είπε όλα αυτά έχουν ολοκληρωθεί, η διαδικασία των απολωτριώσεων έχει μπει στην τελική φάση και το έργο θα γίνει κανονικά. Και θα δώσουμε και μάχη, ούτε μία στο εκατομμύριο θα αφήσουμε το έργο να πάει χαμένο. Άρα λοιπόν να καθησυχάσουμε, έχει περάσει γέφυρα το έργο, θα χρηματοδοτηθεί από βέβαια, ΕΣΠΑ. Με τα χρήματα γέφυρα, τα οποία ήταν χρηματοδοτημένο. Όσον αφορά το μέγεθος των ποσών. Ναι. Αυτό είναι ένα τεχνικό θέμα, μάλλον όπως ήταν τα ποσά θα πάνε, γιατί ο συνολικός προϋπολογισμός ήταν 37 ναι. εκατομμύρια, να ξέρετε. Αυτός που ήταν, γιατί υποτίθεται, όταν γίνεται ένας προϋπολογισμός ενός έργου, έχουν κάτι περιφερειακοί παράγοντες, οι τεχνικοί κλπ. Και έχουν καταλήξει ότι αυτά τα λεφτά χρειάζονται. Δεν μπορεί τώρα να γίνει με λιγότερα, με περισσότερα αν το κόστος ζωής έχει ανέβει και μπορεί να γίνει. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι το έργο θα γίνει, όχι επειδή το λέω εγώ. Ναι. Θα γίνει γιατί έχει περάσει γέφυρα και γιατί οι αρμόδιοι πάλι. Βέβαια να σας πω και το άλλο, όταν έχουμε εγώ στην Άξο και ξέρετε πολύ καλά ότι έχουμε συνέχεια, ναι, δεν ξέρω, είναι λίγοι αυτοί που ενδιαφέρονται για το έργο και καταγγέλουν και τώρα ακόμα ότι τα εμπόδια δεν τα βάζει η κυβέρνηση, ούτε αυτή τα έβαλε, ούτε η προηγούμενη κυβέρνηση δεν τα έβαζε τα εμπόδια. Τοπικοί παράγοντες. Ναι, είχαν γίνει κάποιες ενστάσεις προς το Συμβούλιο της Επικρατείας, αλλά νομίζω ότι έληξε αυτό το θέμα. Δεν εννοούσαν μόνο τις ενστάσεις. Σε μπάσε τόσο, αλλά επειδή αυτά είναι μου είπες, του είπα κλπ. Δεν τα. Καλά, ας μην δίνουμε σημασία σε τέτοια λόγια, κύριε Μανέ. Δεν τα ανακυκλώνω. Αλλά μου κάνει εντύπωση. Πολύ σοβαροί άνθρωποι, οι οποίοι ενδιαφέρονται πάση θυσία για το έργο και τηλεφωνάνε στο Υπουργείο, τηλεφωνάνε στους βουλευτές, τηλεφωνάνε στην περιφέρεια. Έχουν κάποιες επιφυλάξεις για το ρόλο που παίζουν οι τοπικοί
θεσμικοί παράγοντες. Σας δίνω όχι, αυτό εγώ και σας... πάμε παρακάτω. Εγώ σας θέτω το ερώτημα, διότι ο ίδιος ο κύριος Αποστόλου είχε δηλώσει σε αντιπροσωπεία της ΝΑΞΟΥ, ήταν και ο πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών σε αυτή την αντιπροσωπεία που τον είχαν συναντήσει, ότι το έργο απεντάχθηκε από το πρόγραμμα Μπαλτατζής και ότι είναι δύσκολο από εδώ και πέρα για το μέλλον του και το τι θα γίνει. Μας λέτε εσείς σήμερα ότι πέρασε γέφυρα, ότι θα χρηματοδοτηθεί εκ νέου. Αλλά μου κάνει εντύπωση για αυτό που μου λέτε, γιατί πριν από κάποιους μήνες είχαμε κουβεντιάσει με τον Υπουργό, πολλούς μήνες πριν, και είπαμε τι έγινε και είπε αυτό, δεν υπάρχει τρόπος άλλος παρά να το περάσουμε γέφυρα και να το περάσουμε γέφυρα. Mm-hmm. Λέτε πως η διαδικασία αυτή ολοκληρώθηκε. Ωραία. Αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστη είδηση που μας λέτε, ότι ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία και ότι πλέον έχει φτάσει στο... έχουμε φτάσει να γίνονται οι απαλωτριώσεις, μας είπατε. Ναι, γιατί υπήρχε ένα μπέρδεμα, τίνος είναι το κάθε χωραφάκι. Ναι, εκεί. Το ξέρω, από το παρελθόν υπήρχε. Και εγώ τα άμαθα σιγά σιγά και βρεθήκανε κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι πήραν υπεύθυνες δηλώσεις και υπογραφές από τους αυτούς που δεν είχαν διασαφηνιστεί ποιο είναι, ποιανού είναι πιο από τα χωράφια και το έχουν ξεκαθαρίσει. Μπράβο, πολύ ωραία λοιπόν. Επαναλαμβάνω, είναι πολύ ευχάριστη η είδηση αυτή. Ήθελα λίγο και πριν κλείσουμε να πάμε και στο νοσοκομείο της Σαντορίνης. Το νοσοκομείο εγκαινιάστηκε. Βλέπουμε όμως εδώ μία ανακοίνωση που εκδίδει η ΠΟΕΔΗΝ που λέει, μιλάει για σοβαρές ελλείψεις. Ότι πήγε τη Δευτέρα, κοιτάξτε κάτι, η ΠΟΕΔΗΝ και καλά κάνει από ένα σημείο, επισημαίνει τις ελλείψεις που υπάρχουν στην Αθήνα, στην Ελλάδα ολόκληρη, γιατί είναι πανελλήνια ομοσπονδία. Ναι. Εντάξει. Κάνω ένα ερώτημα. Όλα αυτά τα χρόνια ποιες επισημάνσεις έκανε. Ας τα αφήσουμε αυτό. Το νοσοκομείο της Σαντορίνης έχει προφανώς ελλείψεις. Αλλά τι έχει. Έχουν πάει 600 άνθρωποι και έχουν περάσει από το νοσοκομείο και έχουν μείνει ευχαριστημένοι. Ναι. Υπάρχει και μια ανακοίνωση της ΑΕΜΗ, χθεσινή νομίζω. Της ΑΕΜΗ. Πήγε λέει τη Δευτέρα πρωί που μια έγκυος. Ναι, ναι. Και δεν μπορούσαν να την κρατήσουν τη Δευτέρα το πρωί. Νοσοκομείο είναι. Δεν είναι περίπτερο. Ανοίγει ένα νοσοκομείο και πρέπει να είναι όλα στη θέση του για να κρατήσει μια έγκυο γυναίκα. Η κυρία που γνώρισα εγώ που είναι με ευκύρα και μου το διαβεβαίωσε αυτό και ένας που είναι εκπρόσωπος εκεί που, με το αεροπλανάκι που έχουν και κάνουν τις μεταφορές, ότι έχει ξεγεννήσει οι γυναίκες και μέσα αεροπλάνο. Mm-hmm. Επομένως, μάλιστα, δεν είναι ότι ήταν κάποιο γυναικολόγος. Ονόματα δεν λέω, όπως είναι στο δικό μας νησί, ναι, που δεν έχει ξεγεννήσει ποτέ καμία γυναίκα. Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά το νοσοκομείο της ΝΑΞΟΥ, έχουμε κανένα νέο σχετικά με τη μονάδα τεχνητού νεφρού? Λοιπόν, τώρα πρέπει να λύσουμε πρώτα και κύρια το θεσμικό ζήτημα, διότι αυτή η μονάδα έγινε και καλά έκαναν και την έκαναν τότε με εκείνη τη δωρεά, αλλά δεν έχει προβλεφθεί από τότε μέχρι τώρα που αναλάβαμε η κυβέρνηση, να υπάρχει μία θέση οργανική, η οποία εάν είναι καινή οργανική θέση ζητάς έναν επικουρικό ή έναν μόνιμο. Πρέπει να τροποποιήσουμε τον οργανισμό και θα τον τροποποιήσουμε για να υπάρχει πρόληψη μόνιμου γιατρού, νεφρολόγου. Ήδη έχουν δηλώσει το ενδιαφέρον κάποιοι γιατροί, θα λύσουμε αυτό το οργανωτικό πρόβλημα. Νοσηλεύτριες έχουν δηλώσει από διάφορα μέρη της Ελλάδος, από μονάδες τεχνητού νεφρού, επειδή έλκουν την καταγωγή από την άξο, θέλουν να ξαναγυρίσουν, θα λειτουργήσει αυτό το πράγμα. Πότε... Το πιο εύκολο πράγμα, το πιο εύκολο πράγμα στην Ελλάδα, που το τομέα γέφυρας ζω πολύ καλά, είναι να βγαίνουμε για να κάνουμε κριτική. Εμείς θεωρούμε δεν είναι θέμα κριτικής, κύριε Μανιέ, είναι σας, θέμα... Όχι από σας. Ναι. Όχι από σας. Δηλαδή, προσφέρεται ο συνεταιρισμός να δώσει τα λεφτά. Αυτό το χαιρετήσαμε από την πρώτη στιγμή και είναι πολύ σημαντικό. Γιατί τα λεφτά αυτά... Ναι, όμως πρέπει να τα αξιοποιήσουμε αυτά τα λεφτά. Ναι, μισό λεπτό. Πρώτα απ' όλα, για να τα αξιοποιήσουμε τα λεφτά δεν υπήρχε θεσμικό πλαίσιο μέχρι που φτιάξαμε το νόμο το Φλεβάρι. Ναι, ακριβώς, το παράλληλο πρόγραμμα. Και δίνουμε το παράλληλο πρόγραμμα. Κάτι που περνάει παρατήρητο, ότι εμείς έχουμε κάνει τα βήματα. Τώρα πρέπει να αλλάξουμε τον οργανισμό. Εγώ την κριτική δεν το είπα για εσάς. Το είπα για αυτούς, μας κάνουν κριτική που δεν βγήκαν ποτέ να πούνε. Καλά, φτιάχνετε μία μονάδα. Με δωρεά. Μάλιστα. Οργανική ζέση έχετε για τη μονάδα?
νεφρολόγου, έχετε οργανική θέση νοσηλεύτρια, έχετε αυτό, έχετε εκείνο. Τι τη φτιάχνετε? Ένα είναι ο οργανισμός, είναι ο οργανισμός του νοσοκομείου, ο οποίος πρέπει να αλλάξει και να τα προβλέψει. Το φτιάχνουν οι διοικήσεις των νοσοκομείων με το ΚΕΣΤΗ και το Υπουργείο. Ναι. Δηλαδή γι' αυτό σας είπα, οι άνθρωποι που τα ξέρουν αυτά, δεν είναι όντως δημοσιογράφους. Mm-hmm. Όπλα να μην μιλάνε και να πούνε ότι μονάδα του βγαίνει η Ένωση και λέει εγώ δίνω 300, δεν θυμάμαι πιο ποσό. Ναι, τόσα, 120.000 περίπου το χρόνο. Δεν υπάρχει νόμο να τα πάρει. Και τώρα που έχει γίνει ο νόμος, δεν βλέπω το Δήμο να κινητοποιείται προς αυτή την κατεύθυνση. Ο Δήμος πρέπει να κινητοποιηθεί. Ο Δήμος πρέπει να κινητοποιηθεί προς αυτή την κατεύθυνση ή θα πρέπει να αλλάξει. Ναι. Εμείς θα αλλάξουμε τον οργανισμό. Αυτό. Να αλλάξει ο Δήμος. Αυτό ακριβώς. Πρέπει να αλλάξει ο οργανισμός. Να αλλάξει ο οργανισμός, να γίνει η προκήρυξη, να περάσουν από κρίση οι γιατροί. Διότι αν δεν περάσουν από κρίση οι γιατροί, θα μας κατηγορήσουν ότι προλάβαμε τους κομματικούς μας φίλους, και αυτό δεν πρέπει να υπάρχει. Καλά, σίγουρα. Δεν πρέπει ποτέ να γίνει. Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει μέχρι τότε. Τώρα για κομματικούς φίλους, κύριε Μανιέ, μην το λέτε και πολύ, γιατί... Και, θα ζούμε και δεν θα έχουμε πεθάνει. Μακάρι. Και εγώ ακόμα που είμαι πολύ μεγάλος, θα λειτουργήσει μόνο. Και ο ΣΥΡΙΖΑ χρησιμοποιεί κομματικούς φίλους πάντως, κύριε Μανιέ. Δεν είναι ότι δεν χρησιμοποιεί. Σε καμία περίπτωση. Ο διοικητής στο νοσοκομείο της Νάξου τι είναι, ο νέος? Οι διοικήσεις των νοσοκομείων είναι πολιτικές θέσεις. Επειδή οι προηγούμενοι είχαν κατσικωθεί και δεν παραιτήθηκαν όταν κατέρευσε το σύστημα που τους είχε διορίσει με το σύστημα 4-3-1. Ποιος δεν παραιτήθηκε, ο κύριος Λάμπου δεν παραιτήθηκε? Ο κύριος Λάμπου παραιτήθηκε μία σκοτεινή εξαίρεση. Είχε και το ατύχημα ο συνάδελφος, ο γιατρός του κ. Λάμπου, με το πόδι του, και δεν μπορούσε να ασχολείται με αυτά. Πήγε στη Γερμανία να κυνηγηθεί, μετά είχε πει ο ίδιος. Νομίζω ότι είναι καλά τώρα και να είναι πάντα καλά και γερός. Αυτό το πράγμα που λέτε είναι άλλο πράγμα. Η επιλογή γιατρών που γίνεται με τα ειδικά συμβούλια επιλογής, τα λεγόμενα σχεδιόπνη, και άλλο είναι ποιος θα διοικεί το νοσοκομείο, ποιος θα είναι αυτός που θα ασκεί την πολιτική της κυβέρνησης σε έναν χώρο όπως είναι η υγεία, που είναι τόσο ευαίσθητη, για να μην έχουμε αυτά τα φαινόμενα που είχαμε, ακραίο φαινόμενο στο ψυχιατρίο. Δύο φορές κάηκαν ασθενείς εκεί και ο διοικητής δεν ήθελε να παραιτηθεί. Θεωρούσε ότι δεν φταίει αυτός που το νοσοκομείο ήταν έτσι και έκανε 4 άνθρωποι. Οπότε λοιπόν, για να επανέλθουμε λίγο στο τμήμα και στο τεχνητό νεφρό, περιμένουμε να αλλάξει ο οργανισμός. Εσείς που γνωρίζετε από μέσα λίγο περισσότερο τα πράγματα από εμάς, πότε περίπου προσδιορίζετε χρονικά εσείς ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο? Αυτό τρέχοντας το πράγμα, γιατί και χθες είχα μια επαφή με τον κύριο Πολάκη για το νοσοκομείο, έχουμε βάλει στόχο στο τέλος του καλοκαιριού, στο τέλος του Σεπτέμβρη, να είναι, έχουν καλυφθεί όλα τα κενά που υπάρχουν τώρα μέσα από προκηρύξεις που έχουν γίνει για καρδιολόγο, παιδεία, παθολόγο. Θα φτιάξουμε και τον οργανισμό να γίνει επιγόντως προκήρυξη για... Άρα τέλος του Σεπτέμβρη λοιπόν να περιμένουμε ότι θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες. Να... Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, κύριε Μανιέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Δυστυχώς δεν έχουμε περισσότερο χρόνο. Γεια και χαρά σας. Γεια σας. Να είστε καλά. Γεια σας.